Άρα θα πρέπει η διοργάνωση είναι μερικά πράγματα. Και περιμένουμε και την έμφαση που είναι η οργάνωση που θέλουμε σήμερα να συνεισφέρουμε στο έργο και να αναπτύξουμε λίγο το τι κάνει και να μάθουμε περισσότερα για αυτό. Άρα, να ξεκινήσουμε με αφορμή το Weekend που μας έχει μαζέψει σήμερα εδώ πέρα. Το Weekend, νομίζω ότι όλοι ξέρετε ότι είναι η ομάδα την οποία γράφουμε στον Ιωκοράκη. Ήταν το ξεκινήσαμε λέγοντα ότι είναι η ομάδα τα τελευταία 4 χρόνια, μπορεί και παραπάνω το Weekend, η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει ένα σωρό διαφορετικά πράγματα με μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, πάντοτε προτιμάμε την εθελοντική δράση και στην εισφορά, αλλά και όταν έχουμε χρήματα την προσφορά σε είδος, αποφεύγουμε το ότι απλώς στέλνουμε λεφτά κάπου και δεν μας απασχολεί ποιοι είναι, τι τα κάνουμε. Ακριβώς πάμε εμείς οι ίδιοι και τέτοιο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε τα θέματα αυτά να πιάσουμε τόπο. Κάναμε επίσης μια πολύ ωραία ιστορία πέρσι με το Human Being Human, που στην ουσία ξεκινήσαμε και μαζέψαμε και όλους τους αποφύτους που δραστηριοποιούνται σε μια κοινοφελή ομάδα humanitarian, γιατί το περιβάλλον είχαμε κάνει το παλαιότερο της φύσης. Άρα έχουμε και αυτό το οποίο λέμε ότι έχουμε και το inside information, το οποίο πολλές φορές είναι πολύ βασικό για να ξέρεις ακριβώς ποιες είναι οι ανάγκες των οργανώσεων, ποια είναι αυτή τα προβλήματα. Και αυτό που είναι στην αρχή, για μας είναι σημαντικό να μάθουμε ποια είναι τα προβλημένη, πώς μπορούμε να αλλάξουμε εμείς πράγματα στον υπερφύσιο και κάθε εξής. Το WeCare εκ των πραγμάτων τον τελευταίο καιρό έχει δώσει και αρκετά μεγάλη έμφαση στο κομμάτι των προσφύγων. Ήταν κάτι το οποίο τα προηγούμενα χρόνια δεν μας είχε απασχολήσει τόσο, μας απασχολήσει όσον αφορά στην Αθήνα, όπως υπάρχουν άνθρωποι, όπως υπάρχει πολλό ο οποίο δεν έχει δουλειά. Και κάθε εξής, φέτος πήγαμε στην εργασία από αυτά που γίνανε και ασχοληθήκαμε συγκεκριμένα με τους πρόσφυγες. Ήταν πολύ επιτυχημένη δράση που κάναμε το φθινόπωρο που μαζέψαμε ήδη όσοι ανάγκες αλλά και ρούχα. Το καλό με τον ΣΑΣ πια είναι ότι επειδή έχουν την υποστήριξη πολύ μωρά ήδη όταν βγαίνουμε και ζητάμε βοήθεια από πολλούς κόσμους, όπως επίσης παρότι η πρώτη μπορεί να μας σημαίνει κάτι ακόμα που να μην φαίνεται να υπάρχει ανάγκη, εμείς έχουμε τον τρόπο πια από το που θα φτιάξει να το υιοθετήσουμε την κατάλληλη στιγμή εκεί που υπάρχει ανάγκη πραγματικά. Ένα από τα πράγματα που θέλει το Μικέ φέτος να ασχοληθεί έχει να κάνει και με μία, αν θέλετε, εσωστρέφεια όσον αφορά το ότι πολλές φορές συνειδητοποιούμε ότι πολλά τα προβλήματα αφορούν και εμάς τους ίδιους. Και κάνουμε μια αρχή λοιπόν και λέμε ότι θέλουμε φέτος να πούμε έναν τρόπο να κάνουμε και μια τράπεζα αίματος. Γιατί δυστυχώς μεγαλώνοντας βλέπουμε όλες τις περισσότερες περιπτώσεις όπου πραγματικά ο διπλανός μας έχει ανάγκη και δεν ξέρουμε πώς να βοηθήσουμε. Και η τράπεζα αίματος ενδεχομένως δεν είναι αυτό το βήμα αντίστοιχο. Όχι ότι είμαστε στην έννοια ότι δεν θα δώσουμε σ' άλλο αίμα, αλλά θέλουμε να πούμε σε αυτή τη λογική το πώς μπορούμε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και λίγο πιο μακριά χρόνια την ύπαρξή μας. Ανάγκη να μην το έχουμε αυτό το δείξει. Άρα θέλουμε το επόμενο διάστημα να αρμανέσουμε κάποια νομοδοσία. Είναι δύσκολο λίγο με τα νοσοκομεία, γιατί εμείς προτιμάμε να κάνουμε δράση Σαββατοκύριακα. Τα νοσοκομεία είναι δύσκολο. Η ημερομηνία μας έχει βγει από ένα τώρα η πόλη, το οποίο έχει συμβεί λίγο αργά, ψάχνουμε να βγούμε πιο νωρίς. Για την κατέλα των σχολείων, το μεταξύ άλλων υπεύθυνη και προτιμή νομοδοσία που κάνουν κάτω στο κοινά με τον Ολυμπιακό, που είναι λίγο μας είπα και πάρα πολύ καλά. Ωραία. Ακούω για τον Ολυμπιακό. Να πούμε ότι σίγουρα το highlight της φετινής σεζόν στο ΣΑΣ είναι αυτή η σπάνια μέρα στις 29 Φεβρουαρίου. Είναι εκλογές στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον Πρόεδρο, για την Εκλεκτική Επιτροπή. Έχουμε ήδη κάποιες υποψηφιότητες. Το deadline για τις υποψηφιότητες είναι αύριο, άρα όσο το σκέφτεστε, έχετε μέχρι αύριο. Και σκεφτείτε ακόμα καλύτερα. Εμείς, εγώ, σαν επικόμενος πρόεδρος του ΟΣΥΑΙ, είναι το Συμβούλιο, σας λέμε ότι αν το σκέφτεστε να το θέλετε από την κοινή, δεν διστάστε. Μόνο και μόνο να κάνει κάποιο το βήμα να πει ότι εγώ βγαίνω μπροστά και θέτω τον εαυτό μου τη διάθεση των άλλων, είτε για μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε για να συνεισφέρω σε αυτήν την προσπάθεια και ασχέτως από τα προϊόντα, είναι για μας πολύ σημαντικό πέρα. Γιατί πάλι ξεκινάει από το λεπτή τη συνέντευξη, μπορεί να φτιάξει λίγο περιττή καμιά φορά. Γιατί εμείς έχουμε μάθει τελευταία χρόνια ότι ο εθελοντισμός το εκπαιδεύει. Αλλά τελικά το ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι
σημαντικό λοιπόν την επόμενη μέρα, γιατί αυτά που έχουν επιλύσει να πούνε και να φέρουν αυτή τη στιγμή, να αισθάνονται ότι έχουν την υποστήριξη των υπολείπων. Άρα μια γενική συνέλευση, η οποία έχει 50 άτομα, δεν ξεκινά και με λε το κέικ, δεν ενδιαφέρει τον πολύ κόσμο που κάνουν. Μια γενική συνέλευση που έχει ένα βούλιο, φυσικά να νιώσει ότι όσο αξίζει τον κόπο και προχωράμε όλοι μαζί. Άρα σίγουρα μας ενδιαφέρει να κινητοποιήσουμε τον κόσμο να έχει την γενική συνέλευση. Σίγουρα και αυτή η γενική συνέλευση δυσκολευόμαστε βεβαίως να γίνουν ανοιχτές διαβουλεύσεις. Αλλά είναι μια γενική συνέλευση που πρέπει να αποφασίσουμε όλοι μαζί τι άλλο θέλουμε να κάνει ο άλλος. Αν έχει περάσει 4 χρόνια που στην ουσία απέδειξε κατά τη γνώμη μου ότι σίγουρα έχει λόγο ύπαρξης, ότι σίγουρα έχει δυνατότητες, τώρα είναι ένα ερώτημα λιγάκι. Και πάει και ποιο είναι το επόμενο βήμα και πώς μπορούμε να αποκτήσουμε. Αυτό θα είναι νομίζω το έργο του κοινωνικού συμβουλίου το επόμενο. Και καλό είναι να συμμετέχουμε με κάποιο τρόπο σε αυτή τη συζήτηση. Έχουμε την επόμενη Πέμπτη, που το πέρασα λίγο, που έχουμε μια πολιτιστική εξόρμηση. Λοιπόν, πάμε στο θέατρο. Πάμε να παρακολουθήσουμε την παράσταση Μικρέβες. Σκηνοθεσία είναι της Γιολάντας Μαρκοπούλου που είναι απόκτος και πρωταγωνιστή ο προμηθέας ο Ελευθερόπουλος που είναι επίσης απόκτος. Έχει να κάνει με το μεταναστευτικό. Είναι ένα έργο που είναι λίγο καυστικό αλλά δεν είναι καθαρή κομμωδία. Η παράσταση διαρκεί μία ώρα και ένα τέταρτο. 18 Πέμπτη, 9 η ώρα. Όποιος θέλει μπορεί να δηλώσει. Μυστήρια υπάρχει. Λοιπόν, τώρα, η έμφαση που θα μας πει κάποια πράγματα παραπάνω για το που κάνουμε σήμερα. Αυτό που να σας πω εδώ τώρα, μην σας κάψω μετά, είναι ότι θεωρούμε ότι σημαντικό επίσης, και αυτό το κάνουμε και πάρα πολύ στον χώρο και εκεί με αυτά τα μαγειρέματα, δεν είναι απλό μόνο το να δουλέψουμε, είναι το να κάνουμε και ένα αριθμό παραπάνω από την αγκεφή και να πάμε εκεί που θα δούμε το φαγητό για να γνωρίσουμε αυτό το πράγμα. Άρα, κάποια από εσάς μην φύγετε, αν θέλετε όρεξη και έχετε και χρόνο, ώστε να είσαστε στην ομάδα που θα πάει το φαγητό, θα μας πει η κυρία που θα πάει. Τώρα, ποιος ξέρει για το σάδιο που θα πούμε. Ωραία. Να εκμεταλλευτώ λοιπόν. Έχει, να το πω μετά στο κάπα 44. Αλλά όχι τώρα. Όχι, έλα. Έτσι είπε. Βεβαίως να πω. Θα πω για το K44 τώρα, λεπτά και θα το λέγα και αυτό. Ποιοι ξέρει για τον Άνω Σκι? Εγώ την γκούγκλαρα προχθές και τη μελέτησα λιγάκι, κάτι έμαθα. Καλωσορίζω λοιπόν όλους το K44 όμως, το οποίο είναι για μας κάτι καινούργιο. Το K44 είναι αυτό το οποίο εμείς ονομάζουμε, είναι το σημερινό σπίτι της οργάνωσης γη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η οργάνωση γη στην ουσία παντρεύει στο κέντρο του γη. Είναι υπέροχο κλίμα
ενδιαφέρον και επίσης να έχει ένα κοινωνικό σχετικό αντίκτυπο. Γι' αυτό το λέω, γιατί όπως ανέφερε και αριστερά, θα μας φέρει την επόμενη εβδομάδα που προσφερούμε την έκθεση του Αρτάζ, του πολιτικού οργανισμού που έχει η Κρίστα Αλεξάνδρα. Η έκθεση του Αρτάζ είναι λίγο σε πράξη και είναι η γνωστή έκθεση που είναι εδώ και 7 χρόνια, όπως στην ουσία αναδεικνύει το θέμα των αστέγων στην Αθήνα, ενισχύοντας παράλληλα με τα έσοδα τη δράση που αφορούν του αστέγου. Αλλά θα μας πείτε παραπάνω για το λόγο του Κρίστα Πράιζ. Ναι, όχι, δεν ξέρει καθόλου για ποιο πρόκειται. Είναι καλλιτέχνε, πολλοί όμω καλλιτέχνε, τραγώδει και μου δεν ξέρει που κάνουν μικρά έργα, πολύ λίγα. Μπορώ να το πείσω και θα πείσω σε μια συμβολική τιμή για 20 ευρώ, αλλά αυτό που είναι έκπληξη είναι ότι μπορεί να είναι κάποιος πολύ γνωστός καλλιτέχνης από το εξωτερικό ή από την Ελλάδα ή μπορεί να είναι ένας απόφυτος ή καινούργιος ανερχόμενος. Εν πάση περιπτώσει δεν ξέρεις τι παίρνεις. Έχουν όλα μια τιμή και πηγαίνουμε για τη στήριξη των εστέγων και παίρνουμε να είστε και όλοι εδώ. Εγώ μην έκπληξα. 26 Φεβρουαρίου είναι η Παρασκευή, την επόμενη Παρασκευή. Θα κάνουμε και εμείς, θα κάνουμε από όλα. Δηλαδή θα το δείτε στο Facebook και σας περιμένουμε. Και ένας μπούς
ανάλυση για το πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Εμείς στο Τάλος εκεί ξεκινήσαμε και μια καμπάνια που ήταν στην Ελλάδα πρώτα εντός, που στην ουσία ήταν η προσπάθειά μας να προσκοπήσουμε στο ελληνικό κοινό αυτούς τους στόχους, να τους βάλουμε και να τους κάνουμε τα καταρχά στα ελληνικά, και local life, δηλαδή να δείξουμε παραδείγματα και δράσεις και σενάρια τα οποία αφορούν εμάς τους ίδιους και να μην νομίζουμε ότι αυτό είναι κάποιον άλλον, όπως δυστυχώς οι περιπτώσεις λένε. Και το κράτος μας το διαφέρει, ό,τι είναι για μας και τώρα δημιουργούμε και ένα άλλο δεύτερο κομμάτι που θα είναι κατά πόσο που άλλο μπορούμε να εξηγήσουμε και εκπαιδεύσεις πάνω στο κομμάτι του παγκόσμιου. Το βασικό μας αντικείμενο είναι η εκπαίδευση, δηλαδή σαν οργάνωση αυτό που ασχολούμαστε είναι αυτό που λέμε μη τυπική βιωματική εκπαίδευση, άρα το κύριο είναι τα παιδαγωγικά μας προγράμματα, όπου ιδίως στο κέντρο της σε καθημερινή βάση υποδεχόμαστε σχολεία και προσπαθούμε να τους φέρουμε πιο κοντά στην ανθρωπίστα διαθέση με τη φύση, αλλά και μεταξύ τους τα παιδιά γύρω από τη φύση. Γιατί κάτι το οποίο στην αρχή ακούγεται λίγο κομικό, μετά λίγο τραγικό, αλλά θα πρέπει να το πείσουμε στην πραγματικότητα, είναι ότι τα παιδιά της πόλης σήμερα ημέρα έρχονται εκεί πέρα στο δικό μας το ορθό χωραφάκι και όταν βγαίνουν έξω να δούμε τις πατάτες, τι κάνει στα δέντρα. Γι' αυτό είναι εύκολο να καταλάβουμε τι επιπτώσεις θα έχει αργότερα, όταν τα ίδια θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις για το πώς θα αναλώνουν, λειτουργούν, επιχειρούν, ζουν. Και επειδή είναι λίγο αφηρημένο, το βάζω να καταλαβαίνω στην πράξη, όταν πριν από 2 μήνες εδώ πέρα, μας πέραν τα λαχαναγορά που έχουν 2 τόνους λαχανικά, να τα μαγειρέψουν για μία δράση, πηγαίνοντας στο κέντρο καθήνα, στην κατηγορία των 1-5 χιλιάδες. Το εντυπωσιακό ήταν ότι αυτοί οι 2 τόνοι λαχανικών θα πεταγόντουσαν, όπως πετάγονται κάθε εβδομάδα. Ο λόγος που πετάγονται είναι επειδή αισθητικά δεν πληρούν τις δικές μας σε κοινωνία προϋποθέσεις για να είναι στο ράφι, στο σούπερ μάρκετ, ή στο εστιατόριό μας. Το θάλασσο, δηλαδή, το οποίο δεν είναι σούπερ από εκεί, είναι λίγο έτσι, το πετάμε. Χωρίς λόγο. Είναι θετικό, είναι φρέσκο, εμείς όμως δεν το έχουμε, το έχουμε ξεχάσει. Και γι' αυτό μας λέω ότι είναι σημαντικό τα νέα παιδιά να ξέρουν το καλό τους. Ακόμα βγαίνει, δεν είναι πάντοτε κατά πορτοκαλί και δεν είναι πάντοτε σούζα, καμιά φορά είναι και στραβό. Και είναι εντυπωσιακό γιατί εμείς ήδη το έχουμε. Εγώ δηλαδή που έχω μεγαλώσει μια εποχή που σήμερα τα μήλα δεν είναι κόκκινα, τώρα στο σούπερ μάρκετ τα μάτια ένα δεν είναι το προτιμώ. Και δεν είναι μόνο το ότι είναι και καλά, γυμνό, γυαλισμένο ή οτιδήποτε, είναι όταν πετάμε τα πετάμε. Δεν βλέπω μετά και πέρα από εδώ. Άρα εκεί πέρα το βασικό μας πρόγραμμα είναι με τα παιδιά. Έχουμε όμως εκπαιδεύσεις και για ενηλίκους. Και έχουμε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα που είναι για νέους. Τι μας όθησε να ασχοληθούμε με τους ανέργους? Υπάρχει σίγουρα ξημένη ενεργεία. Τα τελευταία νούμερα λένε ότι έχουμε 1.200.000 ανέργους, ιδίως στα αστικά κέντρα, τα οποία μάλιστα έχουν αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι πολλά από τα κοσμίωση τα αστικά κέντρα δεν είναι ανθεκτικά. Γι' αυτό το εξηγήσω που λέγεται για resilience της πόλης. Παράλληλα, το λέω και καλά, είναι διάφορο να κάνει τα στοιχεία και όταν είναι μια γενιά που το 1980 ήρθα στην ελληνική επαρχία, θα σου λέω το πράγμα στο 1,5 εκατομμύριο Έλληνες. Είναι και ωραίο να κάνει ένα παραγωγικό να είχαμε 1,5 εκατομμύριο με κάποιο τρόπο από την επαρχία. Τώρα έχουμε 1,5 εκατομμύριο που έχει κατακομίσει την πόλη και στην ουσία είναι άμεσο. Και τα νούμερα τώρα είναι ότι στην επαρχία θα ασχολούνται μέχρι 350.000 άνθρωποι. Το εντυπωσιακό είναι ότι από αυτούς πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι λένε ναι. Γι' αυτό είναι σημαντικό ότι είναι αυτοί που θα αλλάξουν την ελληνική κοινωνία της επαρχίας. Έχω λίγο μια ενδυμένη αποκριστωμένη χαρτία που δεν παίρνει κανένα νέο για να παίρνει κάτι σύμφωνο. Από την άλλη, το παράδειγμα είναι ότι παγκοσμίω υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για ελληνικό αγροτικό για προσωπικό προϊόν, αλλά μία που του φέρνει μια αξία. Ένα προϊόν που μπορεί να βασίζεται σε τροφικές παραδόσεις, σε έτοιμα, ένα προϊόν που μπορεί να μπει όχι απλώς κύμα όπως κάποτε έγινε το λάδι,
και πάλι πώς θέλουμε να είναι η ατομική, το αγροτικό μοντέλο ανάπτυξη. Δηλαδή, έχουμε καταλάβει πια ότι δεν μπορεί να είναι αυτό που έχουμε τα τελευταία 50 χρόνια. Πρέπει να είναι σίγουρα ένα τρόπο το οποίο θα είναι πιο σύντομο στο περιβάλλον, το οποίο θα χρησιμοποιήσει παραδοσιακές μεθόδους, εμπορευμένες με εναλλακτικές όπως η ηλεκτρονία και το καθεξής, αξιολόγως και η τεχνολογία. Δηλαδή, αυτές τα τελευταία χρόνια βλέπουμε απλικέσεις των κινητών. Τώρα έχουμε τα drone, την τεχνολογία και το καθεξής. Θεωρεί ότι αυτός ο τομής μπορεί να βοηθήσει να βρούμε έναν τρόπο να ταΐσουμε την ηλεκτρική για τα επόμενα χρόνια, γιατί δεν θα μεγάλο χρόνο και θα πλησιάσει τα 9 Απρίλιο, ενώ ήδη έχουμε καταθέσει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του πτήσης, μόνο και μόνο να την καλλιεργούμε. Και γι' αυτό και υπάρχει μια συζήτηση, η οποία δεν γίνεται πια μόνο στα πανεπιστήμια. Αυτό είναι το εξώφυλλο του νιουσμικού πριν δύο μήνες. Και επειδή ονομάζεται τα ρομπότ, δεν είναι ότι καλά τα κείμενα από ρομπότ, αλλά σημαίνει ότι πρέπει να δούμε ποιο είναι το μέλλον. Παράλληλα, το 2012 εμφανιστήκαν οι πρώτες έρευνες που δείχναν ότι υπήρχε ένα μεγάλο κοινό σε αυτά τα κέντρα, ιδίως νέοι, οι οποίοι λέγανε ότι εγώ θέλω να φύγω και να μετακομίσω στην ελληνική επαρχία, να με πτήσω και να ασχοληθώ με ποιοι. Θυμηθήκαμε κιόλα το χωραφάκι του παππού, το οποίο το είχαμε ξεχάσει εδώ και το είχαμε στο πάλι για πολλά χρόνια. Ξαφνικά είπαμε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Το πρώτο είναι ότι ήταν το πιο απαλό στην επαρχία, η αλήθεια δεν ξέρω να κάνω. Και δεν είναι και εύκολο να μάθω το τι θα κάνω, όχι μόνο σε επίπεδο το πώ καλλιεργώ, αλλά και σε επίπεδο νοοτροπία και το πώ είναι η ζωή στην επαρχία. Και στην Ελλάδα η μόνη επιλογή που έχει είναι πανελλαδικέ, 4 χρόνια γεωπονικό. Άλλοι κάποια προγράμματα που έχουμε κάνει και γεωργικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη, ενδεχομένω και προγράμματα γεωργικοκομεία, το οποίο προσφέρει μα εκεί πέρα. Αλλά δεν υπάρχει τρόπο πραγματικά κάποιο στη δικιά μου θέση να μπορεί να αποκτήσει εμπόδια για κάτι τέτοιο. Το 2002 εμείς έκανα ζωή με ένα εκπάντα το ίδιο, με ένα κράτο 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 το ίδιο, πάρα πολύ βιωματικό, δηλαδή ήταν τάπα. Εντάξει, δηλαδή ήταν χωράφι, πολύ χωράφι. Αφορούσε μόνο νέους ανέμους, οι οποίοι δηλώναν οι ίδιοι ότι θέλουν να στην επαρχία και μάλιστα επιτύχαν και πάρα πολλές αιτήσεις. Στο τέλος του κόμματος, παιδιά, ρίξτε μας το Φεστιβάλ Χωραφάκι και λοιπά, κάτι να προχωρήσουμε. Ήταν λοιπόν το τμήμα των τέλων της γης, το τμήμα δικό μας, και αυτό το οποίο ήταν εντυπωσιακό τελικά ήταν το εξής, ότι όταν το ολοκληρώσαμε και στην ουσία περάσαμε 500 άτομα, μετά κάτω από ότι ένα καρδινό που πολύ αφορά και το ποσοστό της χείρας που το λέω εγώ, δηλαδή το 500 τελικά ολοκληρώσαμε την εκθέση 420, και αυτό είναι πολύτιμο, γιατί σημαίνει ότι σαν κοινωνία καταφέρνει να δει και γέρο ότι κάποιοι άνθρωποι τελικά δεν ήταν φτιαγμένοι για αυτό το πράγμα, και τελικά δεν ήταν αυτό που θέλουν. Άρα μπορεί να γλιτώσει τη ριζόση και χρόνο και ψυχολογικά θέματα ενδεχομένω, ώστε να μην πάρει και φάνε 3 χρόνια στην αρχαία από την αρχαία για το σχέδιο του άλλου. Το 53% είχε ήδη ένα πρώτο βιβλίο, το 19% είχε ένα τεστάτη PST. Άρα αυτό μας άρχισε να μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι ενδεχομένως η τσάπα είναι σημαντική, αλλά δεν είναι το μόνο πράγμα. Το ότι έπρεπε να σκεφτούν και κάτι ακόμη. Από τα 500 άτομα, 66 άτομα που ήταν πολύ καλό ποσοστό, έκαναν μια νέα αρχή, μια προσπάθεια να ξεκινήσουν κάτι, κάποιο θεσμό, κάποια καινούργια δραστηριότητα στην επαρχία κτλ. Και ένα μεγάλο ποσοστό που δεν είναι το νούμερο του κοινού, ξεκίνησε στην πόλη είτε να καλλιεργεί δικά του προϊόντα, είτε να χρησιμοποιεί την πολιτική από δικά του τρόπου ανάλυση. Εμείς μπορούμε να πούμε το 2006 με ένα νέο πρόγραμμα, μελιωμένο και βασισμένο στα πρωτοβουλία ή την μάθημα την προηγούμενη φορά, όπου θα ξεκινήσει πάλι στο αγορά, το οποίο είναι πολύ βασικό, όλοι να δημαστείτε μα πόρου, γιατί σπόρου, ποιου πόρου και από εκεί, γιατί είναι το βιολογικό, αν γίνεται, γιατί παραδοσιακού πόρου, αν γίνεται και το καθεξή. Θα προσθέσουμε όμως ένα κομμάτι που σα έλεγα πριν, που έχει κάνει την κλιματικότητα. Αυτό το κάνουμε στην εργασία με την ΑΕΦΟΡΙΑ. Η ΑΕΦΟΡΙΑ είναι το business of the fact που οργάνωσε εκεί. Είναι ένα εκπαιδευτικό χρώμα το οποίο έχουμε φτιάξει πια
τεχνικές τελευταίες εμφανίσεις είχε, γιατί το packaging είναι σημαντικό, γιατί πρέπει να δίνω σημασία στην τοπικότητα και παράδοση μέρους του οποίου εγώ. Και μετά θα αφήσουμε ένα έπρεπε ένα τρίτο κομμάτι, ότι πώς τους υποστηρίζεις και μετά. Ότι πώς αυτοί οι νέοι αγρότες, αν θέλετε, έχουν και μια υποστήριξη μετά. Τώρα μάλλον αυτό είναι ένα πολύ φορά να έχουμε ένα αγροκέμπ, όπου να μπορείς να τους φέρεις επαφή, να μαθαίνεις πώς προχωράνε, να μαθαίνεις από τον άλλο, να τους δικτυώνεις, να την ενημερώνεις για προγράμματα, για επιδοτήσεις, για καλλιέργειες κ.ο.κ. Άρα να υπάρχει συνεχώς το κομμάτι της συνεργασίας και της συνέργειας. Σύντομα θέλουμε να βρούμε μέρη και δραστηριότητες όπου μπορούμε να τους στείλουμε να κάνουν την πρακτική τους για να μάθουν και τόσο εδώ σε αυτή τη στιγμή με λίγο καθένα πολύ ωραίες γνώσεις που πάρουν. Τι έχουμε υπολογίσει που θα κοστίσει. Αυτό το υπολογίσιο για το κάθε άτομο το οποίο θα εκπαιδεύουμε σε αυτό το πολύ intensive δεκάρια εβδομάδων πρόγραμμα, αυτό θα μας κοστίσει 350 ευρώ για κάποιον αγρότη. Το οποίο κάτι άλλο που είναι καλό σε ενδιαφέρον ήταν ότι είναι στην ουσία αυτό που ήταν και το πέσα να γίνει το μηνιαίο πείδωμα ανεργίας. Άρα στην ουσία ένας οργανισμός ο οποίος τον ενδιαφέρει να αντιμετωπίσει θέματα όπως η ανεργία και αξιοποιώντα κονδύλια είναι πολύ ενδιαφέρον και εγώ δεν πρέπει να υπολογίσουμε κάποιο να κάνει μια εντελώς καινούργια αρχή. Είναι ένα φέιλ για όλους. Αντί για εισαγωγή στη γεωργία, ο κύκλος
πότε ξεκίνησε η Δευτέρα, πότε ξεκίνησε. Το περασμένο αιώνα. Αυτά για την οργάνωση. Πριν το έχουμε μια υποσχεσία που να κάνουμε ένα καλυμματάκι. Η Μαριάννα είναι εδώ. Εδώ είσαι. Έλα Μαριάννα να μας προσθέσει τα πράγματα σου. Περιμένα. Έχεις θέλει κάποια παρουσίαση. Μαρίνα, εδώ είσαι. Έχουμε κάποιες φωτογραφίες της Μαριάννας. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, είτε αν χρειάζεται κάποια νομική υποστήριξη, είτε αν
κάνουμε. Δεν είναι σκοπό να πάρουμε και να κάνουμε delivery το φαγητό που θα μαγειρέψετε εσείς. Εμείς έχουμε το δικό μας φωτογράφο. Δεν βγάζουμε ποτέ πρόσωπα παιδιών. Το πρόσωπο των ενηλίκων εξαρτάται. Κάποιοι μπορεί να συζητήσουν, να θέλω εγώ φωτογραφία. Κάποιοι δεν θέλουν ποτέ φωτογραφία. Εμείς δεν συστήνουμε καταρχήν να βγαίνει κινητό εκείνη την ώρα, γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν ξέρει σε τι κατάσταση βρίσκονται εκείνη τη στιγμή. Είναι μια πρόκληση για αυτούς να βγάλει και ένα ακριβό κινητό εκείνη την ώρα έξω και να βγει τα φωτογραφία να παίρνει τηλέφωνο. Δεν συνιστούμε να φοράμε ακριβά κοσμήματα, ρολόγια, οτιδήποτε. Δεν συνιστούμε να κουβαλάμε μαζί μας τσάντες οι οποίες περιέχουν πολύτιμα αντικείμενα. Δηλαδή ένα μικρό τσαντάκι που έχουμε μέσα στο κινητό μας, ας πούμε, τα κλειδιά μας και μέχρι εκεί. Προμήθειες, όπως σήμερα, ας πούμε, μέσω της γης, συνήθως είναι κάτι το οποίο βοηθούν άλλες ομάδες ή άλλες συλλογικότητες ή το διαχειρίζετε εσείς? Εμείς έχουμε μία μόνιμη συνεργασία με διάφορες αλυσίδες τροφίμων, η οποία φτιάχνει κράτη, περνάει από εμάς και μας δίνει ό,τι έχει μείνει από τα σωστά γεύματα ημέρας, σάντουιτς, από οτιδήποτε. Οπότε εμείς σε όλο αυτό πηγαίνει. Αυτή την περίοδο, ειδικά, δεν υπάρχει θέμα έλλειψης φαγητού. Και τα μαγειρεύετε εσείς ήδη? Εμείς δεν μαγειρεύουμε, όχι. Οπότε οτιδήποτε μαγειρευτό βασίζεστε, είναι όλα έτοιμα. Είναι κάθε βράδυ, πριν μπούμε στην βάρδια, βάρδια είναι και μόνο βράδυ, εκτός από κάποια μεσημερινή και λίγο τελικό. Αλλά το φαγητό αυτή τη στιγμή για τους ανθρώπους στον δρόμο δεν είναι θέμα. Δεν είναι αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Φαγητό υπάρχει, κουβέρτα υπάρχει. Θέλουν πιο πολύ κουβέντα, θέλουν να έχουν πολύ ψυχολογική υποστήριξη, θέλουν να βρουν μια δουλειά, θέλουν να φτιάξουν ξανά τη ζωή του. Το φαγητό γενικά υπάρχει. Το πανεπιστήμιο το έχετε προσεγγίσει? Τμήματα ψυχολογία, τμήματα κοινωνικά, τμήματα πάντιο. Ναι, και οι περισσότεροι από τους εθελοντές μας είναι είτε από τη ψυχολογία, είτε κοινωνική λειτουργία, είτε από το τμήμα του παντίου, είτε από το τμήμα της ψυχολογίας. Thank you.
πλάνη έχει να πάει. Και σκοπός εκεί είναι να προσπαθήσουμε να γεμίσουμε δραστηριότητες, είτε αθλητικές, είτε καλλιτεχνικές, είτε δημιουργικές, με ψυχολογική υποστήριξη, με επαγγελματικό προσανατολισμό. Και εκεί θα χρειάζομαι τη δική σας βοήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Εσείς θα μπορέσετε να βοηθήσετε με πάρα πολλούς τρόπους. Από το αν θέλετε να έρθετε μαζί μας να φτιάξουμε το χώρο, μέχρι το να... Είναι στο κέντρο. Είναι στον Άγιο Νικόλα. Για το συγκεκριμένο θα είμαστε και σε επικοινωνία και με το σύλλογο, ο οποίος θα σας αποστέλει πληροφορίες. Κάτι άλλο.